Δόξα και Αρισούδα διασταύρωσαν τα ξύφη του στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της πρώτης τοπικής κατηγορίας των Χανίων στο γήπεδο της Μοναχής Ελιάς. Δύο ομάδες οι οποίες πριν την έναρξη έδωσαν για τον καθιερωμένο Ορκονίκης, βλέπουμε τους παίκτες του Αρισούδας και εδώ τους παίκτες της Δόξας. Στο τέταρτο λεπτό, με το ξεκίνημα ουσιαστικά, ο Φέσγα είναι αυτός ο οποίος θα πιέσει μια βολίδα στη μεγάλη περιοχή. Εδώ σταμάτησαν όλοι καθώς θεωρούσαν ότι αφού η μπάλα δεν είναι στα δίχτυα, έχει η μπάλα περάσει εκτός. Όμως η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Βλέπουμε τους παίκτες του Αρισούδας να πανηγυρίζουν. Κοιτάξτε την φάση, με το Φέσγα να σουτάρει, η μπάλα περνάει μέσα από τα δίχτυα και βγαίνει εκτός. Μια πολύ δύσκολη φάση, με τον κόσμο να λέει ότι δεν υπήρχε γκολ. Ξανά το σουτ του Φέσγα. Εδώ θα σταματήσουμε και το καρέ για να δείτε ότι η μπάλα περνάει και είναι όντως γκολ. Σωστά λοιπόν μέτρησε. Και εδώ ο Σκουμπάκης, ο νεαρός θερματοφύλακας Δόξης, ο οποίος αναλαμβάνει να μπαλώσει τα δίχτυα, την τρύπα πιο συγκεκριμένα που υπήρχε. Στο 25ο λεπτό, απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Θεόδωρο Γλάκη, η μπάλα στην αγκαλιά του Βροντάκη. Ο Αρισούδας, ο οποίος θα βγει στην επίθεση με τον Μπακογιάννη να σουτάρει. Ο Σκουμπάκης όμως θα πει όχι και σε αυτή τη φάση. Στο 43 η Δόξα θα βρεθεί στην επίθεση. Ο Παπαδοκοσταντάκης είναι αυτός ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Σουλιαρή, από τράβημα φανέλας πιο συγκεκριμένα. Μπροστά στη φάση ο κ. Τζαγκαράκης δίνει το σημείο του πέναλτι και την ευκαιρία στην Δόξα να ισοφαρίσει. Κάτι που θα γίνει με τον αρχηγό της, τον Περάκη, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι λοιπόν στο 43 να ισοφαρίσει σε 1-1 η εκτέλεση. Πέναλτι από τον Περάκη, ωραίο χτύπημα στην αριστερή γωνία του Βροντάκη. Τα πανηγύρια των παικτών του Τσομπάνογλου, οι οποίοι ήταν εσωφαρίζουν λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και μάλιστα είχαν και την ευκαιρία να προηγηθούν, όμως ο Βροντάκης πάλι είπε όχι σε αυτή τη φάση. Στο δεύτερο μέρος, μια λανθασμένη απομάκρυνση, η μπάλα θα σκάσει μέσα στην περιοχή από τις κόντρες ευνοημένοι παίκτες του Αρισούδας. Θα φτάσει η μπάλα δεξιά, όμως ο Σκουμπάκης θα κάνει πολύ ωραία εκτείναξη και θα διώξει την μπάλα. Φάουλ με τον Αργύρη, με πολλά φάλτσα στο 81, η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Αυτό είναι το 1-2. Ξανά εκτέλεση, πήρε παράξενη τροχιά η μπάλα, βρήκε και λίγο το δοκάρι. Και ο Άρης Σούδας παίρνει προβάδισμα, 1-2, 9 λεπτά πριν το φινάλε. Η Δόξα δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, καθώς ένα λεπτό αργότερα με το φάουλ του Μαρκουλάκη, ο Βροντάκης θα απομακρύνει με υπερένταση σε κόρνερ. Τελικό αποτέλεσμα Δόξα Αρισούδας 1-2 στη Μοναχή Ελιά.